Γεια σας παιδιά, είμαι η Αντιγόνη και μαζί μου είναι ο Μάριος. Η Αντιγόνη είναι 9 χρονών και εγώ είμαι 6 χρονών. Σήμερα θα κατασκευάσουμε λαζαράκια. Τα λαζαράκια είναι κουλουράκια σε σχήμα ανθρώπου που έχουν για μάτια δύο γαρίφαλα και κατασκευάζονται το Σάββατο του Λαζάρου. Σύμφωνα με την παράδοση, τα κουλουράκια αυτά τα έφτιαχναν οι νοικοκυρές, θέλοντας να τιμήσουν την Ανάσταση του Λαζάρου. Τα κοριτσάκια κρατώντας καλάθια γεμάτα με λαζαράκια, έβγαιναν στις γειτονιές και τραγουδούσαν τα κάλαντα του Λαζάρου και πρόσφεραν κουλουράκια. Για να φτιάξουμε τα λαζαράκια θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια νερό χλιαρό, ένα κουταλάκι σούπας μαγιά, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι γλυκού κανέλα, ένα τέταρτο κουταλάκι γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη, ένα τέταρτο κουταλάκι γλυκού αλάτι, 800 γραμμάρια αλεύρι, 50 γραμμάρια σταφίδες, 50 γραμμάρια καρύδια και 40 γαρίφαλα. Τώρα θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τη ζύμη. Σε ένα δοχείο προσθέτουμε το νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά με ένα σύρμα χυρός για να διαλυθεί και το αφήνουμε για 10 λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, την κανέλα, το γαρίφαλο σε σκόνη, το κάρδαμο, το αλάτι και το αλεύρι. Χτυπάμε με το γάντζο σε μέτρια ταχύτητα για 8 με 10 λεπτά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να δέσει το ζυμάρι. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί σκεπασμένη με μία πετσέτα για 30 λεπτά. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα. Να θυμάστε πως όταν μαγειρεύετε πρέπει να έχετε πάντα μαζί σας έναν ενήλικα. Αφού η ζύμη έχει ξεκουραστεί, τη χωρίζουμε σε 20 μπαλάκια. Σε έναν μπολ ανακατεύουμε τις σταφίδες και τα καρύδια, ώστε να φτιάξουμε το μείγμα της γέμισης. Μουσική
μάθουμε το σώμα από τα λαζαράκια σε μακρόστενο σχήμα. Γεμίζουμε με ένα κουταλάκι γλυκού από τη γέμιση και κλείνουμε καλά με την υπόλοιπη ζύμη. Φτιάχνουμε δύο χεράκια τα οποία περνάμε χιαστή από την πίσω μεριά για να καταλήξουν σε σχήμα χ μπροστά. Για τα μάτια τοποθετούμε γαρίφαλα. Μεταφέρουμε τα λαζαράκια σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και ψήνουμε για 20 με 30 λεπτά. Τα λαζαράκια ψήθηκαν και είναι έτοιμα για να τα φάμε! Τα λαζαράκια είναι υπέροχα! Δοκιμάστε και εσείς τη συνταγή! Γεια σας!